Νέα κινητοποίηση σήμερα το πρωί για τα μέλη του ΕΒΕ Καβάλας, τα οποία γνωστοποίησαν την προσφυγή τους στα διοικητικά δικαστήρια εκπροσωπούμενα από τους δύο δικηγόρους τους, Σοκράτη Μποζούδη και Λεωνίδα Παπά. Οι δύο νομικοί, μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας Παναγιώτη Αρσονιάδη, μετέβησαν νωρίς το μεσημέρι στα γραφεία του ΟΑΕ Καβάλας επί της Οδού Ομονίας, όπου και κατέθεσαν τις 337 αιτήσεις επαγγελματιών με τις οποίες ζητούν την άμεση θεώρηση των βιβλιαρίων τους, την αναλυτική περιγραφή των οφειλών των επαγγελματιών και τη διαγραφή των οφειλών που αφορούν τις εισφορές περίθαλψης τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μποζούδης, ελπίδα των επαγγελματιών είναι να εισπράξουν άμεσα απαντήσεις από τον ΟΑΕ και μέχρι το Σεπτέμβρη να συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις αίθουσες των δικαστηρίων, δεδομένου του δεδικασμένου που ήδη υπάρχει με την δικαίωση 100 επαγγελματιών της Πάτρας. Είμαστε λίγο πάνω από τους 330 σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή κάποιους επαγγελματίες να μας φέρουν τα χρήματα για να συμμετέχουν στην ομαδική προσφυγή. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 τελικά θα καταθέσουμε τις αρχικές αιτήσεις προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών μαζί, στο τμήμα της Καβάλας μαζί με τους δύο νομικούς. Πρέπει να τονίσω ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι κατά νου. Ένας πόλεμος είναι στατιστικά περισσότερο πιθανό να κερδιθεί όταν υπάρχουν πολλοί σε αυτόν και όχι λίγοι. Ως εκ τούτου πήραμε μια απόφαση σαν διοίκηση της Ομοσπονδίας και εκτός από αυτήν την ομαδική προσφυγή θα διανέμουμε και ένα ενημερωτικό έντυπο με το οποίο θα καλούμε οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε επαγγελματία θέλει να συμμετέχει αργότερα να καταθέσει τις αιτήσεις στα γραφεία της Ομοσπονδίας με δεδομένο τον αριθμό των 50 τουλάχιστον αιτήσεων θα δημιουργηθεί και δεύτερη και μακάρι να υπάρχουν και τρίτη και τέταρτη ομάδα που θα προσφύγουμε με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Θα καταθέσουμε λοιπόν σήμερα αυτές τις 300 και πλέον αιτήσεις. Θα αναμένουμε είτε την αρνητική απάντηση από τη μεριά του ΟΑΕ είτε την άρνηση της απάντησής τους και επί αυτών θα προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας.